Εάν, εγώ θα το πω από τώρα, αν δηλαδή ψάχνουμε να βρούμε μια ομάδα η οποία μπορεί να σπάσει όλο αυτό το πράγμα το οποίο υπάρχει στην κορυφή με τα μεγάλα φαβορή, για φέτο μιλάμε και το μέλλον, είναι ο Οκλαχώμα City Thunder. Γιατί εδώ βλέπουμε πάρα πολύ υλικό, πάρα πολύ. Πώς να το πούμε, Πάρα υγεία. Πολύ υγεία yeah. και πάρα πολύ νιάτο και ελπίδα, είναι φερέλπιδε όλοι. Το υγεία μην του βουσουζεύσουμε γιατί υπάρχει ξύλο και τα λοιπά. Ναι, λέμε, μπαξιλό, αλλά. Το έτσι, ε, θέλω λίγο περισσότερο να σταθεί εδώ πέρα στο ρόστερ στο υπάρχον και λιγότερο στι προσθήκε που γίνανε. Γιατί το, το, ρόστερ είναι τόσο πολύ που αρχίζουμε να του ξεχνάμε πλέον. Κοίτα, δεν έφυγε τίποτα. Δηλαδή έφυγε ο Τζάρντ Μπάτλερ και ο Ντάριο Σάριτ. Αυτή. Ο Ντάριο Σάριτ μπορεί να έχει ρόλο. Ο Ντάριο πήγε στη Βάσιγκτον. Ναι. Λοιπόν, και ναι, ο Butler πήγε στη, στη, στη Washington. Φέραμε όμω τον Ντα, Νταβί Μπέρκ. Βασικά γενικότερα κάνουμε κινήσει και φέρνουμε και άλλα πίξ. Δεν ματάνε αυτό που έχουμε τα 17. 17 από γύρο 22 δευτερόλεπτο, νομίζω, κάτι τέτοιο. Ας είναι άρρωστα αυτά τα πράγματα. Φίστε. Λοιπόν, ε, πήγαμε και πήραμε το. Ε, βγάλαμε από τη δύσκολη θέση το Dallas με τον Ντάβι Bertans Πήραμε από εκεί ένα πικ. Ε, Χθε κάναμε ένα άλλο trade και πήγαμε και πήραμε από το Houston. Τον σώσαμε και το Houston. Ε, φέραμε τον. Ε, τον, τον ε, Πόρτερ. Τον το, 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 το Πόρτερ που τον κόψουμε. τον κόψουμε. Να Λοιπόν, και πήραμε άλλα δύο πίξ. Δηλαδή, είμαστε σε αυτή δάμποφ, τη θέση. Απορροφ, απορροφάμε ε, κακά συμβόλαια και μα θέλουν πίξ. Τώρα δεν ξέρω πού θα καταλήξουμε σε αυτό το πράγμα. Τι το πράγμα. Πήραμε στο λοιπόν, πήραμε δύο παίχτε εξαιρετικού. Ένα ήταν αρρώστια ε, νομίζω και του δυο μα από το NCAA από το March Madness και γενικότερα ένα πάρα πολύ feel good story, ο Κεγιόντε και, και Τζόνσον. Α, μπράβο, το θυμάμαι, ναι. Από το Κάσα State. Τον είχα κάνει και εγώ μια έτσι. Στον draft τον είχα ψάξει αρκετά. Λοιπόν. Α, στο α, εκεί πήγε. Στο 50 ε, ε. πήγε. Φοβερί. Στο 50, Φοβερί. του, του κάθεσε τέλεια. Φοβερί. Του κάτσε τέλεια, Φοβερί. του Φοβερή. Και πήγαμε και, και στο πρώτο γύρο, στο 10, τον Κέισον Wallace. Ένας πολύ ε, καλός, έτσι, ολοκληρωμένος ε, point guard, ο οποίος θυμίζεται για την, ε, την αμυντική του προσήλωση. Ναι, σκληρά, ναι, 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 ναι. Ε, πέραν αυτού φέραμε, τον φέραμε επιτέλους, τον, ε, τον Μίσιτς, το μεγάλο αστέρι από την Εφές. Ε, πολύ στην Ευρωλίγα για, πολλά χρόνια. Draft, Βεβαια, το κάναμε 14 το Draft. Ε, πολύ ναι, 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 Αλλά επιτέλου ήρθε. Και νομίζω ότι τα, 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 δικαιώματα του κατέληξαν σε εμά. Αυτό. Ναι. Και γι' αυτό Οπότε, και ήρθε. Διορατικότητα για άλλη μια φορά από την ο ο πλευρά τη Οκλαχώμα. Γενικότερα δεν κάναμε άλλη. Δηλαδή, φέραμε τον Ολαντίμπο ε, για να πάρουμε πίξ <laughs> από το Μαγιάρι. Ναι, φέραμε και τον Λαδίπο γιατί σε εμάς είχε περάσει καλά χρονιά. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ήρθε όταν έφυγε ο Ντουράντ και κάτι, κάτι νιώσαμε πως είχε γίνει και πλέον είχαμε βγει και τα λοιπά. Όταν ήταν στις δόξες του Λαντύπο, ο καλά. οποίος ο ίδιος δηλώνει... Είχε ε, δεν πρόλαβε ο Λαντύπο. Ο... Κάτσε, δεν ναι, πρόλαβε. Το στείλαμε στους Ρόκες ναι. Α, έφυγε, πήγε. Το στείλαμε στους ε, ναι. Ρόκες και το Kevin Porter Jr. Δεν χρειάζεται να πει καν ιστορία του Λαντίπο. Θα φέξει και... ο Λαντίπο. Αλλά εντάξει, όχι. Oh, είναι καλή Ο Λαντίπο έχει δηλώσει, είδα μια συνέντευξη πριν από καμιά 7-8 μέρε, ότι έχει λύσει πάρα πολύ μπάσκετ μέσα του. Ωραία, μακάρι. Και ότι δεν έχει βγει την τελευταία του κουβέντα και ότι πέρσι ο τραυματισμό ήταν πάρα πολύ δυνηρό γιατί ήταν έτοιμο να πάρει με το μαλλιά μου να κάνει μεγάλα πράγματα. Ε, οκ. Okay. Πάμε, ρε Λαντίπο. Μια χαρά. Ο λοιπόν, Τέλο πάντων, αυτά υπογράφει και ο Λίντι Βότερ. Εγώ δεν διμπότες. έχω καταλάβει αν θα είναι πεντά σε αυτήν έχει πάρα πολλέ επιλογέ. Ναι. Λογικά ξεκινάμε με GD, SGA στο Τζέινταμπ, Βίλιαμ στο 3 μα κάνει να αλλάζονται αυτοί μεταξύ του. Και στο 4 ο, 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 Williams ο Λου Ντόρτ. Όχι. Στο, ο Λου Ντόρτ είναι ο Βίλιαμ. Ο Τζέινταμπ είναι ο Τζέιλεν, είναι ο πιο κοντό. Ναι. Ο πιο κοντό το ναι. τον, 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 τον περιμένουμε να είναι στο 3 με 4 να εναλλάσσεται με τον Λου Ναι. Που κανεί δεν είναι πολύ ψηλό, αλλά έχουμε τα μούσκουλα. Και εντάξει τώρα Ντόρτ, ναι, τώρα να λέμε τώρα. Ντόρτ, είναι, μιλάμε. Εντάξει. Okay. Το πρώτο τουρνουάκι με την ε, του Καναδά. Στο 5 φυσικά. Τσέτ Χόλμγκρεν, βασικό υποψήφιο για ρούκι του Δεγίε. Και όλοι θεωρούμε ότι είναι το, το missing piece αυτή τη ομάδα. Και μπορεί αυτή τη στιγμή να του έχουμε σαν μια ομάδα που είναι μεταξύ ξέρω εγώ, 4 και, και 10, 4 και 8 α πούμε. Mm -hmm. Αλλά μπορεί να το χρονιά να μιλάμε για τελικού ε, Δύση. Is... Ε, okay, ah, ναι. ναι, okay. Να Να αυτό. Αυτό. Okay. το Ακούστηκε. Όχι, δεν το αποκλείω. Βάσει τη περσινή τη πορεία. Σε καμία περίπτωση δεν το αποκλείω. Ανεβήκανε 16 νίκε από πρόπερση. Πήγανε στι 40 νίκε okay. από τι 24. Ναι, το τέλο το Χωρί το τζετ. Ναι, ναι. Και με ένα σαν Γκίλβι Αλεξάνδρου, ο οποίο τώρα μιλάμε για. Δεν έχει πίσω. Λοιπόν, Μιλάμε για, το top 15 παίχτη του πρωταθλήματο σίγουρα. Top 10. Δεν ήταν στη δεύτερη πεντάδα ο, ναι, ναι, ναι. ο Σάγκη Λούι Αλεξάνδρου. Στη... μην ήταν. Πρώτη... Ήταν και πρώτη. Πρώτη ήταν. Τι Όλοι οι πρώτοι του ήταν. Κοίτα, να δει τώρα τι γίνεται. Στο ένα υπάρχει έτσι μια φασούλα. Γιατί έχουμε το Μίση, ο οποίο θα, μείνει πρώτα, δεν πρόκειται να κοπεί. Λοιπόν, αλλά έχουμε τον Γκέισον Ουάλλα. Στα φιλικά, με το eye test, τέλο πάντων, εμένα μου φαίνεται ο Μίσιτ έχει πάρει το respect που του αναλογεί. Σίγουρα. Και το έχουν αναγνωρίσει ότι είναι πολύ καλό οργανωτή. Έτσι. Στην Ευρώπη ήταν, και, ήταν, ήταν περισσότερο double threat, ξέρω, ναι. ήταν περισσότερο scorer πολλέ φορέ. Αλλά στο NBA επειδή εντάξει, έχουμε αρκετό score. Ε, μοιράζουμε την μπάλα, το προσπαθούμε, δεν μα μπαίνουν τόσο τα ακόμα, αλλά νομίζω ότι θα έχουμε ρόλο. Και στο ασώδητο, και στο δύο μπορούμε να παίξουμε. Από την άλλη, τώρα ο Κίσον είναι ένα ο που ξέρει να περιμένει. Δηλαδή, δεν θα περιμένει ότι θα σου βάλει 15 πόντου. Αλλά περιμένει ότι θα μπει μέσα, θα, θα βγάλει πάρα πολύ ενέργεια στην άμυνα. Θα τρέξει πάρα πολύ καλά το γήπεδο. Θα κάνει πολύ δυνατά τα λιώματα, Θα πιέσει. Βεβαίω. Καλά, στο Summer League είχε βάλει και ένα κάνω τρίποντα. Δεν είναι αυτό. Όχι, τόσο. γιατί στην Pre-Season ε, δεν σούταρε τόσο πολύ. Ε, Παρ' όλα αυτά, η... έπαιξε παραπάνω παιχνίδια από το Message. Έπαιξε τρία μάτια στην Pre-Season. Ο Message έχει παίξει δύο. Όχι, τι έχει παίξει. Ο Κέισον Γκάλα έχει παίξει τρία. Ο Message έχει παίξει δύο. Στην Pre-Season. Ναι. Εκτός αν δεν έχουν περάσει στο site που βλέπω το χθεσινό. Όχι, νομίζω ότι δεν το έχουν περάσει. <coughs> Και νομίζω αυτό, ότι ο Κέσο Βάρας δεν τραυματίζει αυτή τη Δεν ξέρω, πάντως στα 5 μάτια που έχει παίξει, έχει παίξει γύρω στα 18 λεπτά. Ο Μίσιτς έχει παίξει 21. Μαλή. Κατά μέσο όρο. Ε, πάντως, ναι, σαν Πρέστη, ε, πάντα από τους καλύτερους GM του, NBA, τα του Τα μαγικά του. Έχει μαζέψει όλο αυτό το ε, το σακούλι με τα πίξ, δεν ξέρουμε θα τα κάνει. δεν μπορεί να τα επιλέξει. Εγώ ξέρω. Εγώ ξέρω. Δεν μπορεί να τα επιλέξει. Εγώ ξέρω θα τα κάνει. Και Τι θα, σας θα, 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 θα τα κάνει. Θα τα δώσει. Πού θα τα δώσει, για ποιον. Θα τα δώσει για φέρε σούπερστάρ. Ποιον και πού θα μπει αυτό. Θα βρει, θα, βρει θα μπει μέσα και να παίξει. Ένα τεσάρι, ίσω να θέλουν. Ναι. Ή, ή, μπορεί να φέρει και, ακόμα και πόνγκαρ. Πόνγκαρ. Ένα ασόδι να φέρει δεύτερο κοντό δυνατό. Ε, ε, δεν του φτάνει ο Γκίδη τελειώνει, ε, τελειώνει. Ο Γκίδη κολλάει πάρα πολύ καλά με τον Ιζή. Δεν διαφωνώ, αυτό δεν που διαφωνώ. Πολλά, αυτό που Εγώ πιστεύω. δεν είπα αυτό που θα κάνει. Ε, αλλά συμπληρώνονται. Εγώ, δεν μπορεί να κρατηθεί αυτό ο αριθμό των πικ. Δεν, δεν, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. να κρατηθεί. Και ο μοναδικό τρόπο να, 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 φύγουν αυτά τα πικ είναι να γίνουν δύο μεγάλε κινήσει, οι οποίε θα είναι πάρα πολύ μεγάλε. Και δεν θα είναι κινήσει δηλαδή, σε τόπο όνομα όπω ήταν ο Λίγαρ, κτλ. Θα, θα, θα δει, θα βρεθούν οι σέλε μετά τον πρώτο μήνα. Θα βρεθούν οι σέλε μετά τον πρώτο μήνα και θα είναι παίχτε. Επιπέδου εκεί που θα είναι πρέπει. Εγώ αν μπορώ να σκεφτώ. Δύσκολα. Μόνο στο 4 μπορώ Δύσκολα. να σκεφτώ. <coughs> ότι μπορεί <coughs> να θέλουν μια προσθήκη. στο Power Forward. Ο Zion. Ο η η δρόμοι του Zion. Να το πούμε γιατί έχουμε, έχει κάνει και δύο-τρία θέματα. Θέμα, Κάναμε τώρα στην πτήση και έχουν πάλι αναθαρρύσει όλοι. Η δρόμη του Zion είναι δύο και είναι ξεκάθαροι. Ή ο Ζάιον δεν παίζει, χτυπάει, βαριέται, δεν αδυνατίζει και δεν τον παίρνει κανένα και δεν, δεν πουλιέται παρά μόνο άμα κάποιο αυτοκτονήσει, ή πάει πάρα πολύ καλά και σου λέει και σου λέει Πέλικαν, άστο μια χαρά είμαστε. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο για το ε, αν πάει όμω ο άλλο και σου λέει, δηλαδή πρώτα απ' όλα, όπω έχουμε πει ξανά και στο δικό, δικό του segment των, ε, τον έχουν ενημερώσει ότι έχουν τελειώσει τα ψέματα. Αυτό σημαίνει ναι, ναι. ότι έχουν μπει και σε μια διαδικασία, ειδικά από το καλοκαίρι φέτο. Η οποία, σκέφτονται δική η οποία ε, είναι, τη ζωή μετά Zion, μετά το πλεονέκτημα του Zion. Ναι. Έχουν μπει στη διαδικασία να σκεφτούν για πράγματα, διαπραγματεύσει και τα λοιπά. Ε, οπότε, άμα έρθει τώρα ο Πρέστη και του πει: Σου δίνω πέντε φέστερα να πει, και είναι γη δε δε <συρκάι> ο <το έκανες εσύ. συρκάι> Δεν θα κάνουν σε Σερλτάω τώρα εγώ. Δεν θα το έκανε εσύ. Δεν θα το έκανε ο Πρέστη, έκανες, νομίζω αυτό. <συρκάι> να φέρει ναι. το Ζάιον Βίλιαμ συγκεκριμένα. Δηλαδή, βλέπει δηλαδή, ότι μπορεί να είναι αυτό ο... το missing piece. Δηλαδή, εμένα, εγώ το βλέπω. Λέει, βάσει ρόστερ, yeah, ο, ο Ζάιον θα του εκτείναζε. Η εμένε, το ομάδα προσεγούς. θέλει βέβαια ένα leadership. Mhm. Θέλει δηλαδή παίχτε για του οποίου δίνονται 2 και 3 πίξει. Δηλαδή, θα, θα, λύσει τα χέρια σε κάποια ομάδα, θα ψάξει και θα βρει και θα φέρει παίχτε οι οποίοι θα κολλήσουν. Θα... Άμα δεν το κάνει αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτόν τον αριθμό πίξ. Δεν μπορεί. Και δεν μπορεί να το διαχειριστεί και μέσα στο draft. Δεν μπορεί δηλαδή να κάνει εύκολα στο NBA, να πακετάρει σε το 13 και το 17 και να πα στο 5 και στο 6. Όχι, δεν μόνο γίνεται. σε major deals. Ακριβώ. Πολλά... Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και το είχαν πει πάρα πολλοί αναλυτέ όταν γινόντουσαν όλε αυτέ οι κινήσει, κυρίω την εποχή που πήραν το Σάι. Ποιο το θυμάται για τον Πολ ε, Τζόρτζ. Και πήραν επέλεξη μαζεμένα και πήραν όλα τα πίκτο-κλίπερς, mm -hmm. έτσι. Εδώ ξαφνικά λοιπόν το μοναδικό ζήτημα τη ομάδα είναι αυτό. Και υπάρχουν πάλι διάφορα ερωτηματικά. Δηλαδή, συμφωνεί ότι η ομάδα ξεκινάει και δεν ξεκινάει καλά. Το δεν δηλαδή ξεκινάει καλά δεν σημαίνει ότι κάνει μόνο ητέ. Απλά δεν ξεκινάει και είναι, δηλαδή, δεν κάνει τι ενδόμηχε προσδοκίε που μπορεί να έχουν οι φάντε ή εμεί οι ουδέτεροι και οι ίδιοι από μέσα. Και εκεί σε πιάνει λίγο μια ανησυχία, σε πιάνει να mm -hmm. και κάνει κάποιε κινήσει. Ή ακόμα περισσότερο, βλέπει ότι δηλαδή, είσαι έτοιμο να κάνει το βήμα παραπάνω και λε, αν είχα και τον. ξέρω εγώ, όχι υψηλό τώρα, δεν τύχε τον. Σιάκαμ, <συστά> ναι, ναι. ξέρω εγώ. Αν ναι, ναι. είχα και τον Σιάκαμ και ένα τρία πίξερ εγώ στον Τρόντο, εύκολα μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Για να κάνω το ραν φέτο, είναι και σιάγα, Γιατί, ε, είναι, και είναι πολλά, πολλά τέτοια ονόματα για τα οποία δηλαδή να βγαίνουν εκεί πέρα Συμφωνώ. κάτι δεν γινόταν. Και εγώ το, το σκέφτηκα και το Σιάγαμ, απλά ότι θα παίξει πάλι. Αλλά θα μου πει: Μπορεί να τα κάνει μια χαρά θα είναι ο Σιάγαμ σε αυτού. Σε που δεν είναι κορμιά. Από ένα σημείο και μετά χρειάζεσαι κορμιά, χρειάζεσαι παίχτε. Χρειάζεται δηλαδή να μην, να μην πηγαίνει με 6 παίχτε στα playoff, 6-7. Θέλει δηλαδή να έχει παίκτη και αυτοί όλοι. Όχι, όχι, έχουν... όχι κάτσε, παίρνει δηλαδή. Από βάθο έχω. Όχι, δεν διαφωνώ. Δηλαδή, πέραν του Κέζιν Κουμπάλ και του Μίσιτ, στο 2 έχουμε και τον Αϊζάγια ο οποίο είναι Θεω, θεωρώ πλέον σταθερή αξία σαν uh, shooter of the bench. Έτσι. Υπάρχει ο Ουσμάνι Τζιέγκ, ο οποίο παίζει καλά στα φιλικά. Είναι συμπληρωματικό. Οκ, okay, εντάξει. Υπάρχει όμω, βέβαια, εννοείται, ο, ο Αλεξί Ποκουσεύσκι, τον οποίο τον πιστεύουμε πάρα, πάρα πολύ. πολύ. Ισχύει. Ισχύει. Και περιμένουμε να είναι και αυτό υγιή φέτο. Και πήραν και τον Καρούμπα για να κοπανάει. Και τον Καρούμπα. Είναι όλοι μπέμπιδε σε εσά. πολλά βρεφάκια. Δεν γίνεται αυτό. Πάνε... Άλλο τον το Καρούμπα. Αυτή, η ομάδα είναι βρεφάκια όλοι. Δηλαδή, μόλι αρχίσουν τα δύσκολα, μόλι μπούμε σε play playoff mode, αυτοί όλοι θα μπαίνουν μέσα και θα ψαρώνουν. Θέλει ένα-δύο ανθρώπου μέσα στα αποθητήρια, οι οποίοι δεν θα είναι πρωτοκλασσάτε, δεν θα είναι πρωτοκλασσάτε, μα πούνε κοίταξε να δει, εδώ θα κάνει αυτό. Όταν δεν πάει καλά ένα μάτσο και στραβώνει, δεν γίνεται τώρα να πάει αυτή η ομάδα. Ναι, τον έδωσαν στον Golden State. Ναι, ναι. Ο Τζέιλιν Βίλιαμ, εντωμεταξύ, ο Τζέι με τα πιο πολλά μαλλιά, ο, ο ψηλό, ε, φαίνεται να έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Τον έχω προσέξει πολύ. Όχι και οι είναι, εσύζω. είναι άσυλο, δεν το συζητάω. Ναι, ναι. ναι. Και ε, νομίζω ότι αυτό ήταν ο λόγο που του έκανε μαζί με τον Ολαντίμπο να στείλουν και τον ε, James Robinson Earl. Ο οποίο είναι ένα. Πήγε και αυτό ε, ο στο Χίστον. Ο οποίο νομίζω ότι είναι ένα πολύ έτσι, underrated ε, έτσι, backup big. Και θεωρώ ότι δείχνει και πόσο τον πιστεύουν δηλαδή τον Τζέλερ Ο Jeremiah. Τζερεμάιερ, Ρόμπινσον Έρλ. Ρόμπινσον Για πε. Λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχει αισιοδοξία στι στοιχηματικέ 44,5. Του δίνουν. Με 45 νίκε πέρσι βγαίνουν Φίλε Φιλεπέρι, είναι το τσέτε εφέκτο. <laughs> <βάλω σίγουρα. laughs> και, <laughs> και το. Over. Σάιλ και το Σάιρ Κίλβιου Αλεξάνδρ μου το μπάσκετ εφέκτο. Όχι, εγώ βλέπω του Ελέκτρε να πέφτουν σε νίκε παρά. Oh, Σκάκι, λέγε στα ψηλά βασικά. Δεν Ήταν δε μέσα. Ήτανε, πα... ήτανε χαμηλά πέρσι. Μου φαίνεται πάρα πολύ απρόβλεπτο. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο να προβλέψει την πορεία αυτή τη ομάδα. Είναι πάρα πολύ νεανική. Είναι πολλά υποσχόμενη. Εγώ παραδοσιακά δεν του συμπαθώ το Στάντερ. Σαν franchise, για το πολύ γνωστό λόγο. Έτσι. Καλά, ναι, το, αυτό σίγουρα. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Είμαστε φαν του. Είμαστε σιγουριά το... Το, το, το πέντε είναι παραπάνω. Αλλά έχουν καταφέρει. Είναι πολύ ρωτεύσιμε. Έτσι έχουν καταφέρει και έχουν γίνει πάρα πολλοί συμπαθεί. Έτσι με το ρωτήσουν και τα λοιπά. Δεν θα πω τώρα γιατί δεν ξέρω δηλαδή, τι ακριβώ θα δούμε πραγματικά. Και ο Χόμικ είναι το, τον έχω δει, τον έχω, έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ έχει φοβερή εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Παίρνει πάρα πολύ τσαγανό. Ναι, πολύ Για να τόσο τώρα. δηλαδή έτσι ε, καλαμάκια, χέρια, πέρα. Για πέντε, πάμε. Να να, να, να κάνουμε ένα διάλειμμα και να επιστρέψουμε του παρακάτω.